Άκουσα το ποσάκο που είπα εσύ. Πώς πάνε. Εξελίξατε το πρόβλημα. Εξελίξατε το πρόβλημα. Και τώρα πρέπει να σκεφτείτε. Σας πήγε ξελοκτήτως εδώ. Και μετά γίνεται προς τελείο εδώ. Τι διαβάζει. Όχι, με το παραλίγο να βγάλω την Ευρωζώνη. Δεν υπήρχε πιθανότητα να βγάλω την Ευρωζώνη. Δεν υπήρχε. Ψευτοαπειλέστηκε. Ήταν non-credible threat. Σιγά που. 1 δισεκατομμύριο θα του κόστιζε. Α, σε εμά. Σε εκείνου θα του κόστιζε 1-3. Αυτό αλλά δεν έχει εξηγηθεί ακριβώς. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Να σου τα πω. Θέλει να σου τα πω πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, ναι. Έτσι. 320 που του χρωστάμε. Συμπόρπολα. 320. 115 το target του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τραπεζών. Ωραία. 210 οι τράπεζες τη χρωστάνε. Δηλαδή, αν δεις όλα αυτά τα χαρτάκια που συνεχώς ανακυκλώνουν οι τράπεζες, για πρόσθεσε τα αυτά και βάλει και όλο το ιδιωτικό χρέος των ελληνικών εταιρεών σε αντίστοιχες ξένες. Με τα δάνεια των τραπεζών, τα θαλασσοδάνεια που έχουν από την Deutsche Bank από εδώ από εκεί, έφτασε το στο 1-3 πολύ γρήγορα. Σύνοτι αυτά είναι αυτά που ξέρουμε. Αυτό γιατί δεν το έλεγα τότε εκείνο τον καιρό, γιατί η κυβέρνηση δεν έλεγε. Σου πω το πρόβλημα το οποίο είχα είναι το εξής. Ότι η γραμμή μας ήταν ότι εμείς. Αυτή τι προσπαθούσαν να κάνουν για να μας οδηγήσουν στην ασφυξία σήμερα, για να μην υπάρχουμε αύριο. Bank run. Οπότε εγώ, ως πλούσιο οικονομικών, δεν μπορείς να πεις πράγματα τα οποία θα κάνουν τον άλλο να πάει στην τράπεζα να τα σηκώσει αύριο, γιατί αυτό περίμενε ο Ντράγκη να τους κλείσει. Οπότε δεν μπορούσα να πω ότι. Δεν μπορούσα να συζητήσω το Brexit. Έλεγα ότι αυτά τα πράγματα δεν συζητιούνται, δεν είναι εκτός παιχνιδιού, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γι' αυτό. Εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Και αν θέλουν εκείνοι να απειλήσουν, να σας απειλήσουν εκείνοι. Εγώ δεν απειλώ. Οπότε δεν θέλει κι άλλο κοινωνική πρόταση. Και εμείς, κοίταξε, η συμφωνία με τον Τζίπρα ήταν ότι και κλεισμένων των θυρών θα τους απειλούμε. Όπως και έκανα. Γι' αυτό ήταν ο πιο αγαπημένος τους. Έτσι. Δεν υπήρχε λόγος να πούμε έξω στον δρόμο, στον κόσμο να το πούμε αυτό. Αυτό το κάνεις μόνο όταν θέλεις να βγεις. Όταν θέλεις εσύ να βγεις. Γιατί με το που το λες, βγαίνεις. Γιατί κλείνει η τράπεζα, γίνεται χαμός. Τι θα συνέβαινε, πραγματικά, τι θα συνέβαινε που βγαίνουμε. Δεν θα ήταν ωραίο. Το θέαμα. Δεν θα ήταν ωραίο. Να μας ξαναπηλήσουν. Εμείς στη εγώ που φοβάμαι. Κοίταξε, να σου το πω διαφορετικά. Εγώ δεν το φοβόμουν. Δεν το φοβόμουν. Δηλαδή, όταν μου έλεγε ο Σόμπλε θα σε πετάξει ο ίδιο, θα του ρώτησε ότι και το πείδημα κάνω. Με βλέπει να φοβάμαι. Έτσι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να το κάνω εγώ. Εγώ ήθελα τι ήθελα να κάνω. Να κάτσουμε, να είμαστε ενωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή. Εάν μα απειλούσαν να μα κλείσουν τι τράπεζε όπω κοιτάνε, να του κουρέψουμε τα ομόλογα που έχουν αυτοί, θα κατέρευε όλη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η στρατηγική τη με το QE, θα κατέρευε όλο αυτό το πράγμα. Ο Ντράγκη το ήξερε αυτό. Μου το είχε πει. Την πρώτη συζήτηση που κάναμε, στην πρώτη συνάντηση στη Φραγκφούρτη, τι ήταν, 4 Φεβρουαρίου, κάτι τέτοιο, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ήμουν εγώ με τον Ευκλήδη από τη μία μεριά και ήταν όλο το executive board τη SCB από την άλλη, πολύ επίσημο κτλ. Και μετά μου λέει: να σου πω κάτι εδώ, και μου πάει στη γωνία, στο διάδρομο και μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, I'm begging you. Είναι πολύ σκληρό ρήμα αυτό. Μην ξαναπείς τίποτα για αυτά τα ομόλογα του SMP προγράμματος. Γιατί του λέω, ναι, καταλαβαίνω γιατί. Γιατί μου λέει, μου κάνεις τη ζωή, το βίο αβίωτο, αναφερόμενο σε αυτά. Του λέω, Μάριο, εγώ δεν πρόκειται να τα ξαναφέρω ποτέ, ούτε θα τα ξανασκεφτώ, εσύ δεν θα μου κλείσεις τράπεζες. Κατάλαβες, λοιπόν, το είχαμε αυτό. Τώρα ο Τραβασάκης πήγε μετά ένα μήνα μετά στη Φραγκφούρτη και του λέει, μην άκουσε το Βαρουφάκη, θα του προβάλλω εγώ βέτο. Οπότε τελειώσαμε. Δεν ήταν ότι δεν βγήκαμε να τα πούμε στον κόσμο. Τώρα θα γίνει το μνημείο. Πάλι βλέπουμε επανάσταση στο ίδιο σκηνικό. Κοίταξε, το ότι βγήκε αυτό τα Wikileaks. Τους χάλασε αυτό το σχέδιο. Γιατί τώρα, εάν συνεχίσουν αυτές τις ανοησίες, ότι κλείνει η αξιολόγηση και άντε καθαρογράφεται η αξιολόγηση, και έκλεισε η αξιολόγηση, αλλά δεν το έχουμε βγάλει ακόμα, θα το βγάλουμε. Και συνεχίσει αυτό το πράγμα. Και μετά πούνε ότι δεν έκλεισε η αξιολόγηση. Και πάνε τον Ιούλιο για πιστευτικό γεγονός. Από τη στιγμή που
στο WikiLeaks θα συζητούσαν μεταξύ του αυτό θα γίνει. Θα ξεφτελιστεί και ο Thompson και η Merkel. Οπότε αυτό δεν θα γίνει. Συγγνώμη, αλλά αυτό που έχει ακουστεί γενικά είναι ότι προσπαθούν να το αποφύγουν γιατί υπάρχει το θέμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία. Είδες όμως ότι αν διάβασες προσεκτικά τη συμβαρβουλίας του με Thompson, αυτό που είπε, που λέει, συζητούσε είναι ακριβώς αυτό που λες. Ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να το κλείσουν πριν το δημοψήφισμα, εμείς δεν θα τους αφήσουμε, έλεγε το Δημητού. Δεν θα τους αφήσουμε γιατί εμείς δεν θα γίνουμε πάλι κακοί. Που θα κάνουν μια συμφωνία τώρα και μετά θα μας στείλουν να επιβάλλουμε στην Ελλάδα ακόμα χειρότερα μέτρα από αυτά που τους προτείνουμε τώρα. Και γι' αυτό θα κάνουμε μια εκεχηρία στη διάρκεια του δημοψηφίσματος στην Αγγλία τον Ιούνιο και μετά θα πρέπει να περιμένουμε το event τον Ιούλιο. Το είπανε ξεκάθαρα. Διάβασέ το. Είναι συγκλονιστικός διάλογος. Είναι συγκλονιστικός διάλογος. Συγκλονιστικός διάλογος. Τίποτα που δεν μου κάνει εμένα επίσης. Στην παρέμβαση είναι που βγάζουν τα νούμερα από το κεφάλι του. Να πούμε 0,8, να πούμε τελειώνει ανάπτυξη, να πούμε 0,25, να όχι, ύφεσες, ναι, αυτό όμως είναι. Κοιτάξτε, αυτοί είναι οι μόνοι σοβαροί άνθρωποι υπέρ. Λένε ότι όλα αυτά τα νούμερα είναι ανοησίες. Θα βγάλουμε ό,τι θέλουμε. Η ουσία ποια είναι. Ότι χωρίς κούρεμα αυτό το πράγμα δεν βγαίνει και όλα τα νούμερα είναι ανοησίες. Κοίταξε, κουμάτο δεν κάνει κανένας. Εδώ δεν υπάρχει μια συνωμοσία που είναι κάτι τύπη σε ένα δωμάτιο σαν αυτό και που αποφασίζουν για τα πάντα. Η προσωπική μου εμπειρία, ας πούμε το Σόιμπλε που λέγα πριν, παρόλο που είναι ο πιο δυνατός υπουργός οικονομικών που πάει στην Ευρώπη και μπροστά σε μένα ήταν ο Γολιάθ και εγώ μου ούτε καν ο Δαβίδεν, να μην γίνει. Ο βράζει οικονομική εξουσία. Παρ' όλα αυτά τον είδα σαν έναν ανίκανο ανθρωπάκο. Σαν έναν ανίκανο ανθρωπάκο που είσαι πιασμένο μέσα σε μια πλεκτάνη, δυνάμεις που ανταγωνίζονται μία την άλλη και αυτός είναι πιασμένος στη μέση και προσπαθεί ως διευθυντής ορχήστρας να τις διευθύνει κάπως για να πετύχει την δική του νίκη εναντίον της Μέρκελ. Δεν είναι δηλαδή η ίδια. Όχι, καθόλου. Είναι αστοιχείο από την βάση κομμουνικών. Το χειρότερο ξέρει είναι ότι δεν τον νοιάζει. Το ξέρει και δεν τον ενδιαφέρει. Χρησιμοποιεί την οικονομική εξουσία που έχει για πολιτικούς δικούς τους σκοπούς. Κοίταξε, η μεγάλη αλλαγή έγινε το 2008. Ο κόσμος έπαψε να υπάρχει όπως το ξέραμε πριν από το 2008. Σήμερα τίποτα δεν βγάζει νόημα με τις αναλύσεις που είχαμε πριν από το 2008, μετά την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο κόσμος έχει αλλάξει, δηλαδή άμα το δούμε ιστορικά, πάμε 5 χρόνια μετά, ποια ήταν η χρονιά που άλλαξε ο κόσμος, ήταν το 8. Όπως δηλαδή τώρα σκεφτόμαστε το 29, ως η χρονιά που πραγματικά τελείωσε ο 19ος αιώνας και προχωρήσαμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, έτσι θα είναι και το 2008. Απλά τώρα ζούμε τα aftershocks ενός εκείνου του τεράστιου σεισμού, τα τσουνάμια, τα οποία μεταμορφώνονται, παίρνουν διάφορες μορφές. Έχουμε την ίδια κρίση εδώ με τη Γερμανία. Εδώ η κρίση είναι αυτή που ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας περιγράψω. Στη Γερμανία είναι ότι καταραίουν τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω αρνητικών επιτοκίων. Έχει το καταπληκτικό φαινόμενο να έχει αρνητικά επιτόκια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι επενδυτές πληρώνουν το Σόιμπλε για να πάρει λεφτά από αυτούς. Αυτό σημαίνει αρνητικό επιτόκιο. Είναι φοβερό να το σκεφτείς. Και παράλληλα, τόσο οι κρατικές όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις στη Γερμανία είναι οι χαμηλότερες από το 1945. Πληρώνουν οι λεφτάδες τις επιχειρήσεις. Και το κράτος να επενδύσει και η επιχείρηση και το κράτος δεν επενδύει. Ζει κάτω από τις δυνατότητες. Εγώ αυτό δεν απίστευτο. Όταν χτύπησε η κρίση το 2008, κανένας δεν το περίμενε. Ούτε ο Σόιμπλε, ούτε ο Μέρκελ, ούτε ο Σαρκοζή, ούτε ο Μπουσ τότε, ούτε ο Χάνκ Πόλσον, υπουργός οικονομικών. Ήταν κεραυνός σε νεθρία. Δηλαδή πάθανε μεγάλο πατατράκ, δεν το περίμενε. Με τίποτα. Είχαν πιστέψει τη δική του στερεωτερική ότι βρισκόμαστε στο Great Moderation. Ότι όλα πια το τέλος της ιστορίας, ότι όλα θα είναι smooth, δεν θα υπάρχουν κρίσεις, ότι τώρα είναι θέμα ποιες εταιρείες είναι πιο ανταγωνιστικές από τις άλλες. Δηλαδή, αν θα κερδίσει η Microsoft ή η Apple. Αυτό ήταν το ζητούμενο πια. Και έρχεται το 2008 και τους διαλύει. Έτσι. Και τότε παθαίνουν πανικό. Και αρχίζουν στις σκέψεις τι θα κάνουμε, καταραίουμε. Και ήταν learning by doing. Έτσι, κάνουμε κάτι τώρα για να μην. Αυτό καταραίει, πάντως το σταματάω. Καταραίει το άλλο και το βέβαια εντός των περιορισμών που είχαν.
Οπότε ο περιορισμός που είχαν είναι όταν πήρε ο Άκερμαν, που ήταν ο πρόεδρος της Deutsche Bank, τη Merkel, και της λέει: «Ξέρεις, έχω 25 φορές το ΑΕΠ της Γερμανίας σε χρέη και καταραίω. Θέλω 500 δις τώρα για να με καταρρεύσω». Αμέσως του τα δίνει. Ούσα απολύτως αδύναμη. Εκείνη τη στιγμή, όταν σου λέει η Deutsche Bank ότι έχει 30 φορές το ΑΕΠ της Γερμανίας χρέος και θέλει 500 δις, του τα δίνεις. Ωραία. Και το επόμενο και μετά σκέφτεσαι, ωραία, και τώρα τι κάνω, πού θα τα βρω. Μετά από 8 μήνες ξαναπαίρνουν τηλέφωνο, σου λένε: «Ξέρεις κάτι, θέλουμε κι άλλα». Γιατί καταραίει η Ελλάδα, και αν καταραίει η Ελλάδα, καταραίει η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, και τότε θα θέλουμε άλλο 1,5-3. Οπότε λένε: «Ωραία, χρωστάνε οι Έλληνες, θα τα δώσουμε στους Έλληνες, δείχνουν ότι είναι αλληλεγγύη για την Ελλάδα». Μετά όμως και τη λέει ο Σόιμπλε, μου λέει: «Πώς θα πάμε στην Βουλή να του μεταφέρουμε για του Έλληνες? Θα του δίνουμε για τα νοσοκομεία του. Θα πάω να δω, πω ότι θα δώσω 110 δις στου Έλληνες. Θα πούμε ότι οι Έλληνες είναι αγίρτες, τεμπέληδες κτλ. Και θα του βάλουμε σκληρή λιτότητα για να δείξουμε στου δικού μα ότι ναι, τα δίνουμε, αλλά θα τιμωρηθούν πάρα πολύ άσχημα». Βάζουν το IMF, του λέει: 5% θα χαθεί το ΑΕΠ τη Ελλάδα, χάνεται 30%. Αμάν, καταραίουν. Οπότε μετά δίνουν και δεύτερο μήνυμα. Οπότε θέλουν και άλλα μέτρα για να δικαιολογήσουν στους Γερμανούς ότι δίνουν και άλλα χρήματα. Δεν τη φτάσαν τα πρώτα. 110, θέλουν άλλα 130. Οπότε μετά έρχεται και τη λέει κάποιο, η Fraport, ας πούμε: τα κάνουμε αυτά, είναι που είναι κάτω. Δώσουμε και εμένα τα αεροδρόμια που σε βοήθησα στην προεκλογική σου καμπάνια. Έρχεται εδώ, λέει στο Ταϊπέδ, δώσε εδώ τα αεροδρόμια στη Fraport». Δεν έγινε αυτή η κρίση για να πάρει τα αεροδρόμια η Fraport. Δεν έχουν ούτε τη συγκρότηση, ούτε και το κίνητρο να σκεφτούν μακροπρόθεσμα. Τους ενδιαφέρει short term. Στους επόμενους 3 μήνες τι κάνουν, οι επόμενες εκλογές. Πώς μπορούμε να τα μπαλώσουμε έτσι ώστε να φανούν καλά τα πράγματα στις επόμενες εκλογές. Αυτό τους λέει. Δεν είμαστε στη φάση του 1943-1944 που ο Ρούσβελτ, έχοντας φάει όλη την μεγάλη ύφεση, δεκαετία του 30 και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξαφνικά έχει έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε στάχτες και σου λέει: «Θα κάτσουμε τώρα και θα σχεδιάσουμε τον κόσμο που θα έπρεπε να είναι». Και έφτιαξε τον Bretton Woods. Το οποίο ήταν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, συγκροτημένο. Έτσι. Και η καλύτερη περίοδο του διεθνούς καπιταλισμού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας Ρούσβελτ που να έχει την εξουσία. Ο Ομπάμα δεν έχει καμία εξουσία. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία με τους Αμερικάνους. Με τους Αμερικάνους συμφωνούσαμε στην ανάλυση που κάνω. Κάποια στιγμή όμως μου λένε: «Από εμάς μην περιμένεις βοήθεια, δεν μας παίρνει. Δεν έχουμε αυτού του είδους την εξουσία πια στην Ευρώπη». Οπότε δεν υπάρχει μια έλλειψη εξουσίας για να κάνεις ένα σχέδιο ολοκληρωμένο και έλλειψη μακροπρόθεσμου προγραμματισμού. Όταν η Μέρκελ είναι γνωστή, έτσι. Ο ορίζοντάς της είναι 3 μήνες. Δεν κοιτάει πάνω από 3 μήνες. Τι θα κάνεις επόμενους 3 μήνες και μετά τις επόμενες 3 μήνες και τις επόμενες 3 μήνες. Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμη. Αυτό που συμβαίνει τώρα, θα έχουμε πολύ κακές αρνητικές εξελίξεις. Τα 6 δισεκατομμύρια νέων περικοπών, σε συνδυασμό με την πλήρη κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, που ούτε δεκάρα δεν θα δώσουν σε startups. Έτσι. Αυτό το πράγμα σίγουρα θα οδηγήσει σε ένα νέο κύμα θυμού. Το θέμα είναι ποιος θα το οργανώσει αυτό το θυμό.